Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τελευταίο μισάωρο, 20 άλλο για την ακρίβεια στο σημερινό πάω 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Εγώ είμαι ιδιαίτερα χαρούμενο που έχω δίπλα μου ε, τον Τάσο από την ε, Λαχαναγορά, το σύνδεσμο, γιατί θα μιλήσουμε για ένα θέμα που πραγματικά όσο μπορώ, με τι δυνάμει που έχω, τι λίγε, το παρακολουθώ, κάνουμε ό,τι μπορούμε, γιατί πραγματικά Τάσο, καλησπέρα και καλή χρονιά. Καλή χρονιά. Ο σκοπό είναι κάτι περισσότερο από ιερό, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό και στα δικά μου μάτια. Συνηθίζαμε στην προηγούμενη προσπάθειά μας να λέμε ότι είναι ζήτημα τιμής. Τώρα είναι παραπάνω από ζήτημα τιμής, είναι ζήτημα ζωής η υπόθεση του Παντελή Κυριακίδη. Μια υπόθεση που ε, υπάρχει από το 2009, από εκείνο το τραγικό βράδυ στη Λάρισα, όπου χάθηκε σε αυτοκινητικό δυστύχημα ο πατέρας του Παντελή και ο Παντελής από τότε είναι ε, σε άγρυπνο κόμμα. Ο ΠΑΟΚ βοηθάει και ο Σύνδεμος Λαχαναγρός έχει αναλάβει το μεγάλο, τη μεγάλη αυτή αποστολή και μπράβο σα! Το λέω και δημόσια, όποτε μπορώ! Να βοηθάτε όσο μπορείτε και εσεί με τι δυνάμει σα που δεν είναι και αυτέ μεγάλε, δυστυχώ. Είναι μηδαμινέ. Εντάξει, αλλά πραγματικά αξίζει ένα μπράβο και σε εσένα και σε όλα τα παιδιά γιατί δεν είσαι μόνο. Το ξέρω ευχή, και αυτό ναι. που αφιερώνετε χρόνο, ε, κούραση, κλέβετε χρόνο από τι οικογένειέ σα, από τη δουλειά σα, από του φίλου σα γιατί πραγματικά μιλάμε για ένα παιδί που ε, εδώ και. 9 χρόνια είναι σε άγρυπνο κόμμα, η οικογένειά του τραβάει, ανεβαίνει να γολγοθά και μιλάμε ρηστά σου για ένα παιδί Ό, του Πάου. Ό,τι απέμεινε εντάξει. από την οικογένειά του. Ό,τι απέμεινε. οτι απεμεινε απο την χάθηκε στο δυστύχημα, η μητέρα είναι κοφάλαλη. Ναι. Ε... Ο αδερφός παλεύει μέρα νύχτα, είναι μαζί μας εκεί στη αγορά, Αγοράζει, πουλάει, το βοηθάμε, το συστήνουμε, το κάνουμε, αλλά τι να κάνει. Και η οικογένεια ζούσε τα προηγούμενα χρόνια με τη σύνταξη του παππού και τη γιαγιά. Γιαγιά δεν υπάρχει πλέον. Ναι, από εδώ και 15 μήνε, περίπου. Η μία σύνταξη τη γιαγιάς πήγαινε στην οικογένεια ο παππού, ο οποίο είναι Λεβέντης, είναι τώρα φίλο. Που είναι ενεργό, γνωρίστηκε. Και αν είχαμε εμεί τη μισή ενέργειά του, τώρα θα ήμασταν αλλού. Είναι ξεχωριστή η περίπτωση του παντελή, εντάξει... Είναι μοναδική. Να μην υποφέρει κανένα παιδάκι. Βεβαίω. Αλλά επειδή είμαστε στην οικογένεια του Πάου, κόλλη. Μιλάμε για ένα αθλητή του Πάου. αθλητή. Το ξεχνάνε πάρα πολύ. Αυτή είναι η διαφορά. Δεν είναι εγώ, ο ένας, ο άλλος, που πηγαίναμε, που ερχόμασταν, που από τη δουλειά μας, που πέσαμε, χτυπήσαμε. Είναι ένας παίκτη 12 χρονών, όταν ήταν 12 χρονών, έβγαλε τη φανέλα που αγωνιζόταν με τον Πάου. Στην Αθήνα. Στα Βρυλίσια, Πάου Κάικο Αγώνας, με το νούμερο 12 και κατά την επιστροφή του είχε αυτό το δυστύχημα. Εργατικό ατύχημα, επειδή δουλεύω στην αγορά, θεωρείται και το πριν και το μετά. Ναι, σωστά. Σωστά. Δεν είναι ένα ο οποιοδήποτε φύλαθο, ακόμη ακόμη δεν είναι και ο Μπάμπη Τσολακίδη, ο οποίο ήταν ένα φίλαθος που πήγαινε να δει το μάτ. Ήταν αυτό που τώρα θα ήταν μέσα στο γήπεδο και θα έπαιζε για εμά. Μπορεί να μιλούσαμε. Είναι 21 χρονών. Τώρα είναι 21 χρονών και θα έπαιζε, θα αγωνιζόταν και θα πανηγύριζε ή θα στεναχωριόταν μαζί μα. Αυτό είναι ο Παντελή Κυριακίδη. Και γι' αυτό είναι τόσο μεγάλη η επιμονή μα Εμεί δεν θέλουμε να φορτώσουμε, ούτε έχουμε ανάγκη να φορτώσουμε τι ευθύνε μα αλλού. Θέλουμε οι ευθύνε απλά να πάρθουν από αυτού που πρέπει. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση πρέπει τι ευθύνε να τι πάρει η ΠΑΕ, διότι είναι ένα αθλητή τη, ο οποίο τυχαίνει να είναι σε τραυματισμό και να, του, να προβλέψει έτσι ώστε να έχει μια καλή θεραπεία που θα τον κρατήσει στη ζωή και το διακύδευμα, ξέρουν καλά όλοι και να πούμε για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι ζωή ή θάνατος. Δεν έχει καλύτερη ποιότητα ζωής. Ναι. Ο γιατρός είπε, που μίλησα εγώ πολλές φορές μαζί του, ότι γίνεται μια θεραπεία. Από το 2013 η θεραπεία, με τη βοήθεια όλων μας, έχει, γίνει, ε, έχει εντατικοποιηθεί και έχει γίνει πιο συγκεκριμένη. Υπήρχε μια εξέλιξη. Αν αφήσουμε αυτή την εξέλιξη να χαθεί, δεν, επιστρέ... δεν παραμένει. Επιστρέφει στην αρχή, όπως ήταν. Όπω ήταν επειδή ξέρω την ιστορία, το παιδί είχαν θεραπείε τα τα χρόνια. Ακόμη Έτσι, κάνει. Ακόμα χάνει. Ακόμη κάνει. Ε, αυτή τη στιγμή. Α, έχανε, έχανε ναι, συγγνώμη. Έχανε συγγνώμη ναι, βέβαια, Γιατί βέβαια. Δεν μπορούσε η οικογένεια από τα χρόνια να ανταποκριθεί σε απαιτήσει. Πήγε ο φυσικό θεραπευτή, έλεγε 10 θεραπείε, λέγανε δεν γίνεται με 4 ή με 3. Όλα αυτά οδήγησαν ε, στο, στη σημερινή κατάσταση. Στο τροχαίο δυστύχημα μέσα ήταν και ο, ο αντίπαλο εκείνο το παιχνίδι παίκτη τη ΣΑΕ. Είναι 12 Συγχωριανό του από το Μάνδαλο, ο οποίο είχε την περίθαλψη που έπρεπε από την αρχή και τώρα το παιδί καλά να είναι, πηγαίνει σχολείο κανονικά. Έχει κάτι προβλήματα μικρά με επιληψίε τέτοια, αλλά δεν καταλαβαίνει. Η διαφορά είναι τρομερή. Δεν ξέρω αν έχει δύο κόσμο στη δική μα δημοσίευση με το πώ ήταν ο Παντελή όταν έπαιζε και πώ είναι τώρα στη, στο κρεβάτι, στη γαρέκλα και θα καταλάβει εκεί τη διαφορά. Τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα πηγαίνουμε. Δεν ξεκινήσαμε από την αρχή. Τρέχουμε επειδή εμεί τα ξέρουμε. Ναι. Ζητώ συγγνώμη από τον κόσμο αν δεν καταλαβαίνει, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώ η ΠΑΕ, ενώ με τη στάση τη, έχει δείξει ότι δέχεται το πρόβλημα. Επειδή βοηθάει. Και έχει βοηθήσει. Βέβαια. Να μην, και... να μην, δεν ξέρει κάποιον και νομίζω ότι η ΠΑΕ είναι αμέτωχη. Βοηθάει έχει. και μάλιστα. ίσα ίσα πληρώνει πολύ... το ενίκιο του σπιτιού και δίνει. Κατόπιν ενεργειών, δηλαδή την πρώτη αγωνιστική κάθε χρονιά, εγώ νόμιζα ένα ποσοστό επί των εισιτηρίων, τελικά είναι ένα εφάπαξ ποσό, τη τάξη των 3.000 ευρώ. Ναι. Ε, δημιουργείται κάθε χρόνο, εκτό από ένα, νομίζω τα Χριστούγεννα, στου Λέοντες και στου Πουληνιωτόπουλου τα κύβερα που και από εκεί υπάρχουν έσοδα. Στην καθαρά Δευτέρα έχουμε το τουρνουά που Παντελήση φέρει και, γυνή, και το όνομα Παντελής Κυρική, που και εκείνο όμως δεν έγινε. Και τελευταία αγωνιστική το playoff. Play off δεν γίνεται φέτο, πέρσι. Δεν θα γίνουν και φέτο. Δεν θα γίνουν και φέτο. Και να γινόταν δεν θα συμμετείχαμε γιατί θα είμαστε πρωταθλητέ. Οπότε, εκεί τι γίνεται. Δεν μπορώ να καταλάβω πώ μία ανώνυμη εταιρεία θες. Για εμά ο Πάουκ δεν είναι ανώνυμη ε, εταιρεία. Φυσικά. Ο Πάουκ είναι <laughs> ένα μεγάλο κομμάτι τη ζωή μα, τη καθημερινότητά μα. Ε, ενώ αποδέχεται το πρόβλημα, δεν μπορεί σε αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή, συγκυρία οικονομική ευρωστία υπάρχει και όλα αυτά, να αρνείται τη μικρή αυτή διαφορά των 8.000 ευρώ ή των 12, η οποία όμως είναι τεράστια για τη ζωή του παιδιού. Διότι ένας γιατρός, ένας ψυχοθεραπευτής, ένας λογοθεραπευτής δεν μπορεί να περιμένει. Δεν τον νοιάζει να περιμένει. Ε, δεν είναι σαν και εμά που τρέχουμε, που κάνουμε, που έχουμε να λάβει μια πρωτοβουλία. Σου λέει, κύριε, εγώ αυτό θα κάνω. Θα το κάνω μία φορά, δύο φορέ, τρει φορέ. Εντάξει, εδώ έχουμε κάθε μέρα τα προβλήματα με τι κούπε, με αυτά, με εκείνα. Όλοι στην αρχή μα λένε ναι, 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 αν είναι έτσι να βοηθήσουμε. Όταν είναι όμω να πληρωθούν, τρέχουν και σε κυνηγάνε στη λαχαναγορά, έρχονται για να βοηθήσουν. Αυτή μας είναι η πραγματικότητα, η σκληρή. Δυστυχώ έτσι. Για να βάλουμε λίγο τώρα τα πράγματα στη θέση του, ναι. εγώ θα ήθελα πέντε λεπτά, μία μικρή αναφορά σε όλη την προσπάθεια να κάνω. Το 2013, όταν 6 Δεκεμβρίου, εγώ τα ξημερώματα έμαθα για την υπόθεση Κυριακήδη, ευνηδιάστηκα. Η αλήθεια είναι ότι δεν ήξερα πόσο μεγάλο είναι αυτό που πάμε να αναλάβουμε. Και χωρί να ξέρω, στην αρχή αρνήθηκα να το αναλάβω γιατί φοβήθηκα. Δεν είμαστε εμεί, σαν κλαπ, πάω κλαχαν αγορά. Έχουμε την αρχή ότι όποιο σα ζητήσει λεφτά στο όνομά μα, τον δέρνετε και φωνάζετε και εμά θα το δίνουμε κι εμεί. Δεν έχουμε ούτε συνδρομέ ούτε τίποτα. Όλα μέσα στον χώρο τη λαχαναγορά μα παραχωρούνται δωρεάν. Και οι εγκαταστάσει και ο χώρο για το πανό και όλα. Οπότε δεν έχουμε ανάγκη για συνδρομέ. Ναι υποστηρίζουμε τους συνδέσμους που έχουν τις συνδρομές, τα ημερολόγια τους, διότι αυτοί πληρώνουν νίκια, τηλέφωνα, ε, δηλαδή. τηλεοράσει, τα πάντα και δίνουν και σε εμά το δικαίωμα να πηγαίνουμε εγώ ανήκω στο σύνδεσμο της Περαίας και της επανομής μέλο. Οπότε έχουμε ε, αυτή την ευκολία και δεν μπορούμε, αλλά έχουμε, αυτή η ευκολία μας είναι και δυσκολία γιατί δεν έχουμε καθόλου, έσοδα. μα καθόλου έσοδα και ταμείο. Όταν λοιπόν άκουσα εγώ για 2.000 ευρώ, 1850 ήταν τότε, λέω δεν μπορούμε. Μετά σκέφτηκα ότι αν δεν το κάνουμε εμείς, τι θα γίνει. Εγώ ο ίδιος δεν είχα καταλάβει και ούτε θυμόμουν τι είχε γίνει το 2009. Οπότε το πρώτο που έπρεπε να κάνουμε ήταν να υπενθυμίσουμε στον κόσμο ότι υπάρχει ένα παιδάκι, ένας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει αυτό το πρόβλημα και ζει αυτό το γολγοθά. Είναι σε αγρυπνοκόμμα, ερχόμενος από αγώνα, επαναλαμβάνω, ακριβώς. Σαν παίκτη τη ομάδα μα των Ακαδημιών. Άρα λοιπόν, κάναμε στην αρχή γνωστό ξανά το πρόβλημα. Υπενθυμίσαμε, συγγνώμη, το πρόβλημα. Με την πάροδο ενό-δύο ετών, ορίμασε και λίγο η κατάσταση. Ο κόσμο ανταποκρίθηκε πάρα πολύ. Στην αρχή, με τι κούπε, είχαμε τρομερά μεγάλη ανταπόκριση. Κάναμε και κάτι μπλουζάκια, κάναμε και κεριά. Ε, προσπαθήσαμε να βοηθήσουμε έτσι, αλλά είδαμε ότι ε, τα ποσά, ενώ ήταν μεγάλα για τις δυνατότητες του απλού κόσμου δεν ήταν αρκετά για την ουσία του πράγματος ένας άνθρωπος που χρειάζεται 1850 ευρώ μόνο για να ζήσει με θεραπείες χωρίς τα έξτρα και ξέρετε καλά όλοι ότι στο σε μια κλινική να πας γιατί τώρα και τα νοσοκομεία δεν αναλαμβάνουν αυτά το ελάχιστο είναι 400, 600, 800 όταν λες 400 είναι σχεδόν τίποτα μα και για να πας στην κλινική α την κλινική πρέπει η οικογένεια να δώσει να πληρώσει τα λευκά ταξί τα μεγάλα που είναι με Μπράβο. τους ανθρώπου με πρόβλημα. Δηλαδή ακόμα και η μετακίνηση δεν είναι 5 80, και 10 ευρώ. 80, 80 ευρώ. Παίρνω το ταξί εγώ και εσύ και πάμε στο κέντρο. Είναι 80, 100 ευρώ. Πόσο 80 πα και 80 να γυρίσει. Είναι τιμή ναι, που έχουμε εμεί. 160 δηλαδή για να πάει και να έρθει το παιδί για μια θεραπεία, για μια εξέταση. Ακριβώ. Δηλαδή ξεκινάμε με το συνάπειρο δηλαδή. Δεν δηλαδή, ξέρει από πού να το πιάσει. Και είδαμε ότι εμείς δεν μπορούσαμε να τα βγάλουμε πέρα, ό,τι και να κάνουμε. Και εδώ να ευχαριστήσω δημόσια τους φίλους μου μέσα στη Λαχαναγορά και να τους ζητήσω συγγνώμη γιατί τους έχω ξεζουμίσει στην κυριολεξία. <laughs> τους έχω ξεζουμίσει, αλλά και αυτοί ανταποκρίνονται με χαρά. Τους έχω πάρει τηλέφωνα νύχτες για να κανονίσουμε κάτι, να δούμε γιατί η Λαχαναγορά πλέον δεν είναι όλες τις νύχτες ανοιχτά. Για να μπορέσουμε να πληρώσουμε και να βγει το παιδί από την κλινική. Ξέρετε, εκεί δεν έχει, δεν πληρώνει, δεν βγαίνει. Κάτσε εκεί και χρεώνεσαι. Ναι. Οπότε, έχουμε φτάσει σε ένα τέλμα τότε, λίγο μικρότερο από αυτό που είμαστε τώρα. Και ήταν η μοναδική μα διέξοδο ο ΠΑΟΚ. Η ΠΑΟΚ που κατά τη γνώμη μα αποτελεί και τη λύση του προβλήματο. Ήρθαμε σε συνεννόηση, συμφωνήσαμε να γίνονται αυτέ οι τέσσερι δράσει. Δεν γίνεται. Γιατί πολλοί κόσμοι μα λέει έλα μωρέ τώρα δεν μπορεί να αναλάβει ή να προσλάβει ο ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να προσλάβει ο ΠΑΟΚ το μικρό παντελή. Γιατί ο μικρό παντελή είναι σε άγρυπνο κόμμα και πρέπει να γίνουν κάποιε εξετάσει. Δεν γίνεται. Ούτε σαν security, ούτε σαν φροντιστή, ούτε σαν παίκτη δραματία. Δεν γίνονται αυτά. Είναι διαδικαστικά. Ναι. Παρ' όλα αυτά βρέθηκε η χρυσή τομή και ο Μάκη ο Κακάτη και ο Βαγγέλη ο Εδώ θα ζητήσω συγγνώμη, αλλά θα ευχαριστήσω και δημόσια το Δημήτρη του Σαλπικίδη, Καλά θα κάνεις. Τεράστια η συμβολή του σε όλο αυτό. Τεράστια. Η λέξη τεράστια είναι μικρή για να περιγράψει το τι έκανε για μα και τι κάνει. Ακόμη κάνει. Και καταφέραμε να έρθουμε σε αυτή τη φόρμουλα. Αυτή η φόρμουλα όμω, γιατί όλα τα πράγματα το πέρασμα του χρόνου όλα τα διαβρώνει. Σωστά. Λίγο έτσι αφέθηκε. Η κατάσταση όμω επιδεινώνεται. Επιδεινώνεται διότι το παιδί τρέφεται, αναπνέει και Υπάρχει και δεν πονάει εξαιτία αντλειών. Έχει τρει αντλίε στο σώμα του. Μία στο λαιμό, μία στο στομάχι και ακόμη μία αυτή που τώρα πρέπει να αλλάχθει που γίνεται το εξή παράδοξο. Το ΕΟΠΗ παραχωρεί την αντλία, ο ΕΟΠΗ, αλλά δεν έχει γιατρούς να την τοποθετήσουν. Και υποδεικνύει γιατρούς σε κλινική που η, οποία, η ομάδα τους για να την τοποθετήσει χρειάζεται 4.000 ευρώ. Μάστε. Έχω μιλήσει εγώ με ανθρώπου υψηλά ιστάμενου μέσα από την οικογένεια του ΠΑΟΚ, οι οποίοι μόνοι του ήρθαν σε εμά και βοήθησαν την προσπάθεια. Ρώτησαν τι χρειαζόμαστε. Και επειδή αυτοί έχουν τι γνωριμίες, είπανε να μα υποδείξουν κάποιου γιατρού που μπορούν να το κάνουν δωρεάν. Αυτό εμεί δεν μπορούμε να το αναλάβουμε, δεν μπορούμε να υποδείξουμε στην οικογένεια το γιατρό που θα πρέπει να πάρει στην ευθύνη πάνω σου. Ακριβώ πάνω στη λαχανά αγορά και στα παιδιά τα υπόλοιπα. Γιατί δεν είσαι μόνο. Ο, και ο κύριο που υποδεικνύει, όλοι έχουμε καλή διάθεση, αλλά ένα, μια στραβή να γίνει, τι θα κάνουμε. Η ευθύνη τη οικογένεια είναι να αναλάβει, να επιλέξει το γιατρό και από εκεί και πέρα η ευθύνη δική μα είναι όποιο μπορεί να υποστηρίξει οικονομικά αυτή την προσπάθεια να το κάνει. Δεν έχουμε δικαίωμα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, στην επιλογή του γιατρού. Ούτε και δικαίωμα στην ευθύνη. Οπότε ε, όταν ξεκίνησε ο ΠΑΟΚ να βοηθάει, που πάντα ο ΠΑΟΚ πλήρωνε το ενίκαιο, ε, ε, ανέκαθεν πλήρωνε το ενίκαιο, το παιδί ζει πίσω από τα Σταυροπολιαδά, εκεί πίσω από τα κοιμητήρια ναι. της Αγίας Παρασκευής. Και ξεκίνησαν όλα αυτά, είπαμε ότι λίγο ανακουφιστήκαμε, λίγο κάναμε. Όμως, ε, είναι τόσο τρομερό το ποσό που χρειάζεται κάθε μήνα που δεν είναι αρκετό ειδικά και μετά το θάνατο της γιαγιάς και αυτά τα 600 ευρώ τη σύνταξη, τώρα γινόμαστε κοινικοί, αλλά Όχι, πρέπει να έτσι πρέπει, να πρέπει να, πρέπει, να είμαστε Ρουσία. για να καταλάβει ο κόσμος περίπτωση πρόκειται. Ε, πάλι το μεγάλωσε το κενό αυτό που υπήρχε, το οικονομικό κενό. Πάλι εμείς έπρεπε να βγούμε έξω, πάλι να κάνουμε ενέργειες και είμαστε φέτος, μιλάω τώρα για το κλαμπ, στη χειρότερη μας στιγμή με βάρη από το παρελθόν σε σχέση με την προσπάθεια, βάρη σε ανθρώπους που έχουν πληρώσει θεραπείες, βάρη σε ανθρώπους που έχουν πληρώσει κούπες και περιμένουν να πάρουν ένα κομμάτι από τα χρήματά του πίσω. Ακόμη και φέτος οι κούπες γίνανε με δανεικά, τα οποία δεν έχουν επιστραφεί και υπήρξαν βέβαια και κάποια πράγματα, δηλαδή στείλαμε κάποιες κούπες σπάσανε, στείλαμε κάποιες κούπες... Πληρώθηκαν στην οικογένεια, μπήκαν όλα τα χρήματα, αλλά δεν πληρώθηκε το κόστο του. Ε, κάποιες θεραπείες, κάποια έκτακτα, τα οποία όλα αυτά όμως είναι χρήματα που επιβαρύνουν, γιατί επαναλαμβάνω και θα το λέω συνέχεια, όλοι λένε ναι, 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 ναι αλλά όταν έρχεται η ώρα, εμείς τη δουλειά μας την κάναμε και θα να πληρωθούν. Και καλά κάνουν. Εγώ δεν συμφωνώ, καλά κάνουν. Ούτε εγώ συμφωνώ, αλλά εγώ έχουν το δικαίωμα. Μπράβο. Οπότε φτάσαμε τώρα σε ένα σημείο και επίσης, ε, εκεί έχω και εγώ μια ευθύνη, μια χρονιά με τις με τα κεριά που δεν πήγε καλά η προσπάθεια, μαζεύτηκε ένα ποσό πολύ λιγότερο των εξόδων. Εγώ με δική μου πρωτοβουλία έδωσα ένα μεγάλο ποσό στην οικογένεια και α περιμένουν αυτοί. Οι υπόλοιποι είπα, μπήκα μπροστά, πληρώθηκε αυτό το χρέο. Αλλά βλέπει, όλα αυτά αφήνουν σημάδια. Όλα αυτά. Όχι μόνο κούραση σημάδια, αφήνουν και σημάδια σε ανθρώπου. Δηλαδή, τώρα μπορεί να μα πάρει ένα τηλέφωνο και να με πει: Συγγνώμη, Ρετάσο, εσύ είπε στα 100 ευρώ που θα δώσουμε για το λευκό ταξί, θα πάρουμε πίσω. Πού είναι. Τι γίνεται. Αυτό αμαυρώνει όλοι μας την προσπάθεια και υπάρχουν πολλοί επιτίδοι οι οποίοι για να μην βοηθήσουν προσπαθούν να σπηλώσουν ώστε να καθαρίσουν τη συνείδησή τους. Ναι. Δηλαδή όχι μόνο δεν βοηθάνε αλλά κάνουν και ζημιά. Δηλαδή είναι απίστευτα αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, να πάμε τώρα στην ουσία, στο φινάλε. Τι μπορεί να κάνει ο κόσμος αυτό το Σάββατο. Εμείς, λόγω όλων αυτών που περιγράψαμε προηγουμένω, αποφασίσαμε να ξαναβγούμε έξω με τον κουμπαρά μας και από το Σάββατο θα είμαστε έξω από τη θύρα 1 και σε κάθε εντό έδρα αγώνα του ΠΑΟΚ νομίζω ότι την Τρίτη δεν θα είμαστε με την Παναγιακή διότι δεν βολεύουν τα ωράρια για εμάς και θα είμαστε εκεί, θα υπάρχουν κούπες έξω από τη θύρα 1 Εντάξει, α κάνει μια παραχώρηση ο κόσμο και α μπει με την κούπα μέσα στο γήπεδο. Εντάξει, δεν νομίζω να, να υπάρχει θέμα. Τι να κάνουμε, θα προσπαθήσουμε να πουλήσουμε όσες περισσότερες κούπες γίνεται, έτσι ώστε και η οικογένεια ως ένα βαθμό να ευνοηθεί και όλοι οι άνθρωποι αυτοί που έχουν να κάνουν μαζί μας να πληρωθούν, για να μπορέσουμε ε, μετά με καθαρέο την αποποινικό μητρό να μιλήσουμε <laughs> με ανθρώπους που πρέπει να μιλήσουμε μέσα από την ΠΑΕ. Είμαστε και από εκεί σε, έναν, σε μια συζήτηση για να δούμε με ποια φόρμουλα μπορεί να, καταλα... να... να γίνει απευθεία η πληρωμή των ιατρικών εξόδων του Παντελή από την ΠΑΕ. Επειδή μιλάμε τάσο για κόστος η μία κούπα, αν δεν κάνω λάθος, 3 ευρώ. 3 ευρώ, ναι. Το ξαναλέω, παιδιά, 3 ευρώ. Ούτε 20, ούτε 50, ούτε 100. Ούτε 5 που ήταν. Ούτε 5. Ήτανε 5 στις πρώτες Εντάξει, πόνες. μιλάμε λοιπόν για μια κούπα 3 ευρώ. Οπότε, παιδιά, τα πράγματα είναι απλά. Πριν πάτε ε, στο γήπεδο το Σάββατο, είτε πάτε στη θύρα 4, είτε πάτε στη θύρα 7, είτε πάτε πόσο μάλλον στην 5, στη 1, 2, 3. Και στην 5 να πάτε, <laughs> δεν έρχεστε όλοι <laughs> από ανατολικά. Εντάξει, θα περάσετε από το stand που θα υπάρχει, θα πάρετε μία κούπα. Γιατί ξαναμιλάμε, είναι ένα παιδί ε, του ΠΑΟΚ. Κυριολεξία είναι αυτό. Δεν είναι υπερβάλλουμε. Είναι ένα πρωτοβεστή του ΠΑΟΚ. Μπορεί τώρα να μιλούσαμε, αν είχε το παιδί του ταλέντο τόσο μεγάλο, ότι ανανέωσε ο Παντελή Κυριακίδη <laughs> ή να κάναμε κουβέντα γιατί δεν ανανεώνει ο Παντελή Κυριακήδη. Η ζωή ήταν σκληρή ή να έβαζε με την αυτό οικογένεια. Δεν τώρα <laughs> στην τρίβολη και να πάω. Δεν ξέρει η ζωή πώ θα φέρνει. Μπορεί να ήταν να και έτσι. Αλλά επειδή ξαναμιλάμε, είναι ένα παιδί που και η οικογένειά του τραβάει η κολοκοθά και το ίδιο το παιδάκι. Εγώ θα χαρώ τη Δευτέρα να μιλήσουμε και να μου πεις ότι εξαντλήθηκαν οι κούπε το Σάββατο. Και να, και να, ξαναβγείτε να κάνετε και άλλη παραγγελία και άλλη. Εάν δεν είμαστε στη θύρα ένα έχουμε στείλει εμεί το email που πρέπει να σταλεί ή τέλο πάντων επειδή μπορεί να βρέξει, λένε, θα είμαστε κάτω από το υπόστεγο στη γέφυρα εκεί. Στη... Εκεί στο ν... κολυμπητήριο. Ναι, ναι, απ' έξω. Το γκλάθο. Γκλάθο το λαμπράκι. Οπότε... Αλλά ο σκοπό μα είναι στη θύρα 1 για να μα δουν αυτοί που πρέπει να μα δουν. Παιδιά, 3 ευρώ. Να ξέρουν ότι εκεί είμαστε. Δεν τα παρατάμε. Εμεί έχουμε πείσμα. Και στη φάση που είναι τάσο, δεν ξέρω πώ ακούγεται, δεν μπορεί και να τα παρατήσει. Ε, όχι, τώρα... Ε... Έχεις αναλάβει ένα ιερό έργο, εντάξει. Ε, έργο. Αξίζουν στα... και σε εσένα και στα παιδιά, ξαναλέω, όλα τα συγχαρητήρια του κόσμου. Σε λαχαναγωρίτες δεν είναι δηλαδή, συγχαρητήρια, άστο. εντάξει, εντάξει, <laughs> <okay>. <laughs> Λοιπόν, τα χαρώ τη Δευτέρα να, μιλήσουμε και να μας πεις ότι εξαλτήθηκαν οι κούπες και πάμε για μια άλλη παρτίδα. Παιδιά, είναι 3 ευρώ, δηλαδή, εντάξει, Υπάρχει είναι ανάξιο όλο. Υπάρχει ανταπόκριση πολλοί δεν παίρνει καν κούπα. Βάζει εκεί στον κουμπάρα ένα ποσό που επιθυμεί, και γιατί ξέρει ότι θα πάνε τα λεφτά εκεί που πρέπει να πάνε. Η ανάγκη είναι τεράστια. Για ανάγκη είναι τεράστια. Όποιο ε, θέλει μπορεί να έρθει μαζί μα και να το δει αυτό. Δυστυχώ, ε, το χρήμα έχει πει ένα λαχαναγορήτη είναι η βενζίνη τη ζωή που και δικαιώνεται. Σε, δικαιώνεται, εγώ δεν, θα, δεν ήθελα να το πιστέψω τότε. Αλλά η ζωή μα κάνει και το δεχόμαστε. Πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε γιατί η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και μόνο εμεί μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτήν. Να αλλάξει. Οπότε α δώσει ο κόσμο μια μικρή ανάσα. Το πρόβλημα δεν λύνεται, αλλά και μια μικρή ανάσα είναι σημαντική όταν μιλάμε για ένα παιδί. Όπω είπε, είναι ζήτημα ζωή ή θανάτου. Αυτή τη στιγμή η αποστολή μα είναι το παιδί να συνεχίσει να αναπνέει. Αν, αν αναπνέει, υπάρχει, υπάρχει ελπίδα. Δηλαδή, αν σταματήσει χτύπα ξύλο να αναπνοή, τότε δεν έχουμε να περιμένουμε τίποτα. Ωραία. Θα ξαναμιλήσουμε. Ευχαριστούμε τον Ιωάννου. Εγώ ευχαριστώ. Είναι στη διάθεσή σα το Πάο 24. για ό,τι χρειαστείτε. να δώσω ένα τηλέφωνο. Βεβαίω. Δώσε και το τηλέφωνο σου. Το τηλέφωνο του κλαμπ είναι 6997 151515 15 15, 15, 15 για οποιοδήποτε πληροφορία. Ναι. Ναι. αν εδώ μπορώ να να και κόσμο να φιλοξενήσει να διοχετεύσουν τις κούπες. Αυτό όλο η προσπάθεια στηρίζεται στην εμπιστοσύνη. Φυσικά και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη να δώσουμε ένα κουτί κάπου και να το διαχειριστεί κάποιο. Αυτό μπορεί να γίνει. Πες άλλη μία το τηλεφωνο 97 15 6997-15-15-15 και στο τηλέφωνο μπορώ να σας ενημερώσω και για ένα λογαριασμό για ανθρώπους που είναι μακριά ή δεν είναι ΠΑΟΚ, γιατί πολλοί μας πλησιάσαν για αυτού του ανθρώπους, για να βάζουν χρήματα απευθείας στο λογαριασμό. Ευχαριστούμε τόσο από Ιωάννου.